Γεια! Και καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο της χρονιάς! Καλή χρονιά! Δεν θα σας πούμε, γιατί δεν είναι το πρώτο βίντεο της χρονιάς, θα σας πούμε του χρόνου. Του χρόνου δηλαδή σε μια εβδομάδα. Θυμόμουν ότι κάναμε πέρσι αυτό το βίντεο που αντιδρούσαμε στα παλιά. Αλλά δεν θυμόμουν ότι το είχαμε ξανακάνει και πιο παλιά. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που το κάνουμε, οπότε έχει γίνει λίγο παράδοση. Τι εντάξει, το είπαμε και στο περσινό βίντεο. Αλήθεια. Ταυτόχρονα σε αυτό εδώ το βίντεο κλείνουμε και 8 χρόνια. Ναι! Σαν χθες 29 του μηνός ανοίξαμε αυτό το κανάλι. Χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσουμε, να τα χιλιάσουμε. Και εις ανώτερα. Καλή σταδιοδρομία. Μισό λίγο. Έρχομαι. Δείτε τη φωτογραφία να είμαι στο Instagram, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι τέλειος ο Όλαφ. Όχι, πείτε. Από ό,τι καταλαβαίνετε, η Κατερίνα με έχει αφήσει μόνη μου και πρέπει να γεμίσω λίγο τον χρόνο, τον τηλεοπτικό χρόνο. Τι άλλα, τα ίδια. Α! Λέει και εγώ όταν έφυγες, λέω τι μπορεί να ξέχασε, ρε φίλε. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Αυγή! Αυγή! Μπορούμε να κάνουμε μία ευχή. Ναι. Δείτε και το κανάλι, θα κάνουμε ευχή. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Έκανα κάπως πολλές ευχές μαζί. Ναι, κι εγώ. Α, ωραία. Είμαστε μαζί. Να είμαστε μαζί. Και θα έχουμε καφέ δόντια για το υπόλοιπο βίντεο. Θεωρείς ότι έχουμε πολύ καφέ δόντια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Όπως κάθε χρόνο σε αυτές τις περιπτώσεις ο κόσμος βλέπει τις καλύτερες τους στιγμές και βλέπει πόσο καλά πήγε η προηγούμενη χρονιά, εμείς θα δούμε τα υπέροχα μας βίντεο, 8 χρόνια πριν κάποια. Κοιτάξτε, όχι και 8, λίγο πιο πρόσφατα. Αυτό που μου αρέσει να βλέπω σε τέτοιου είδους βίντεο είναι την πρόοδο των μαλλιών μας. Τόσο παλιά! Κάτσε ρε φίλοι! Αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο, το έχουμε δει. Ναι ρε, λες να μην το έχουμε δει. Σε τέτοιο βίντεο νομίζω όχι. Κάπου το αναφέραμε, λες. Δεν θυμόμαστε αν το έχουμε δει, αλλά θα το δούμε. Αυτό το βίντεο μας είχε πάρει ώρες. Κατερίνα, γιατί έχεις πάθει κατάθλιψη σε αυτό το βίντεο, είσαι έτσι. Προσπαθούσα να είμαι σοβαρή, γιατί έλεγα σε όλο το βίντεο. Το ξέρεις. Λίγα τα μπέρδεψα! Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το πρώτο μας βίντεο στο YouTube. Γλιτώνω τότε και παίρνω δρόμο, μα πριν προλάβω όμως με πατάει ταξί. Τύχη με νόημα! Εντάξει, πανηγυρίζουμε γιατί το είχαμε γυρίσει 500.000 φορές. Τρίποδο. Είχαμε τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου να κρατάνε την κάμερα. Και προφανώς επειδή κάναμε 3 ώρες να το γυρίσουμε, σε κάποια φάση με ποιος ο μπαμπάς μου πρέπει να ήταν. Έδειξε. Πάμε επόμενο. Αλλού. Να δούμε αυτό που λέει πράγματα που μας εκνευρίζουν. Ωραία. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό το βίντεο, δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται και τι λέγαμε. Εγώ λίγο το θυμάμαι. Oh. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή που σου. Η μουσική, Χριστέ μου, πόσο δυνατά. Σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Σου κάνουν τη μάπα κόκκινη σαν τις φράουλες. 22. Σε κάνουν να θες να τσιρίξεις και να τα σπάσεις όλα! Είμαστε και οι δύο σαν φαντάσματα. Το μαλλί μου είναι χάλια. Το δικό σου είναι χαρά είναι. Ναι, το δικό καλό σου είναι. Το δικό μου δεν έχει κάτι τρίχες κάτω. Διάφορα χρώματα και τα είχα κάνει κόκκινο. Έχει φύγει το κόκκινο, έχει μείνει το δικαπάζ. Πας να φας μια φέτα με μέλι ή μερέντα και... Σου έπεσε πολύ φυσικά. Και τι σκηνοθετικό τρίκ ήταν αυτό. Μπροστά η Κατερίνα μιλούσε και εγώ μου πίσω έκανα σκετσάκι. Κουνούπια. Αυτά τα πλάσματα είναι του σατανά. Μοναδικός σκοπός της ζωής τους είναι να σε κάνουν τρυπητήρι και να σου γα***ουν ύπνο. Επειδή οι ανόητοι φίλοι σου έρχονται και σε πιτσιλάνε. Πω. Αυτό ήταν σκηνοθετημένο. Όχι. Στο χάρι ξεπίτηδε. Και μετά με κυνηγούσε με το. Για να με βρέξει και εμένα. Νομίζω το έχουμε στο τέλο του βίντεο. Κάτσε περίμενε. Να, με έβρεξε. Τι κάνουμε. Και κάπω έτσι κυλάνε τα γυρίσματα. Και πήγε και μα έβρεξε. Το
Τα bloopers νομίζω είναι το πιο ωραίο κομμάτι του βίντεο. Ναι, και τι θα κάνουμε πλέον. Παλιά βάζαμε πάντα. Θα βάλουμε στόχο στο 2020 να βάζουμε περισσότερα bloopers. Θες να δούμε αυτό. Το 7 Second Challenge, ναι. Αυτό το βίντεο μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικότερα το 7 Second Challenge. Εμένα μου αρέσει. Το intro αυτό με τις φράγες. Λοιπόν, για να μην απολογούμε, η κάθε μία έχει την δευτερόλεπτα να κάνει αυτό που θες φιλιάρι. Φύγαμε! Κάναμε και το intro σε 7 δευτερόλεπτα. Να πεις το όνομα σου να πω. Τι είναι ο όνομα, αυτό το ξέρω. Ήλιο. Ξέρει το όνομα του ανάποδα, λέει, το ρωτάς και λες, α, εντάξει, είναι όπνα. Εσύ είναι πώς είναι. Ανίδετακ. 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 Ακύρ. Αχ. Χάρηκα. Α, ακύρα. Ικ. Ογε. Ογε. Έχεις 7 δευτερόλεπτα. Θεέ μου, τι κινητό, συγγνώμη λίγο, τι θήκη κινητού είναι αυτή που έχει. Συγχώρε με λίγο. Τι είναι αυτό, γιατί προεξήγει μια γάτα πάνω από το κινητό σου. Έχει 7 δευτερόλεπτα να πιείς όμως τίποτα. Με έβαλε εμένα τώρα να μην πιω, να πιω νερό, καλά. Δεν ξέρει να πίνει νερό. Σε είπα, περίμενε, μισό. Περίμενε. Μην με βάλεις να πιω νερό τώρα. Σε βάλω γιατί περίμενε. Τι λες, δεν ξέρει να πίνει νερό, κοπέλα μου. Έχεις 7 δευτερόλεπτα να πιείς ένα ποτήρι νερό. Θέλω να δω αν έχεις μάθει να πίνεις νερό. 2-3. Α, εντάξει. Μπράβο. Το ήπια. Και εγώ είχα φέρει άλλο ένα ποτήρι σε περίπτωση που δεν το έκανε να σου δείξω πώς θα γίνει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό. Έμαθα. Μου πήρε λίγα χρόνια. Αυτό το βίντεο λέγεται Έχουμε τηλεπάθεια. Και όλοι, μα όλοι. Νόμιζαν ότι ήταν στημένο. Αλήθεια. Δεν θυμάστε τα σχόλια που έλεγαν έλα, επίτηδε το κάνετε. Ενώ πραγματικά δεν ήταν στημένο. Δεν το θυμάμαι εγώ ότι είχε τέτοια σχόλια. Μετράμε 1, 2, 3 και λέει κάθε μία από μια λέξη. Μετά σε κάθε γύρο πρέπει να λέμε λέξεις που σχετίζονται με τις δύο προηγούμενες, έτσι ώστε σταδιακά να βρούμε την ίδια λέξη. 3. Ταξίδι. Ταξίδι φώτα. Θες να παίξουμε ταυτόχρονα. Ωραία, να προσπαθήσουμε τώρα μεταξύ φώτα και ταξίδι, ταξίδι να πούμε. Ταξίδι φώτα. Ναι. 2, 3. Ρίο ντε Ζανέιρο. Τι λέει! Παρίσι! Η πόλη του φωτός! Εγώ είπα Ρίο ντε Ζανέιρο και εσύ Παρίσι. Παρίσι και Ρίο ντε Ζανέιρο, ωραία. 1, 2, 3. Διακοπές! Πόλη και διακοπές. Α, τα παιδιά! 1, 2, 3. Βραζιλία! Στοκχόλμη, Μχαζί. Βραζιλία και Σιδρία. Συγγνώμη, η Βραζιλία είναι πόλη. Και εγώ σου είναι κλίμα! Βραζιλία και Στοκχόλμη. Ναι. 2, 3. Φράουλες 22. Αργεντινή και Φράουλες 22. 1, 2, 3. Καταράκτες! Όχι! Α, καλό! Καταράκτες και φώτος. Ωραία, εγώ έλα πες ένα όνομα απλά. 2, 3. Ιγκουαζού. Για δεν το έχουμε προβληματίσει από πριν, γιατί βγαίνει. Τσάσος. Δάσος τσάντα. Κόκκινο σκουφίτσα. Κι εγώ αυτό μου έλεγα. Είμαστε διαφορετικές. Κάνω σκετσάκι να δούμε. Αχ, βρήκα ένα που θέλω να δούμε. Ανέβα λίγο. Τύπη ανθρώπου στην καφετέρια. Γεια σα, δύο ποτήρια είναι να θέλουμε. Για τη ρίση, όχι πάλι. Θα πω κάτι, αυτό. Ήταν πραγματική ιστορία, δεν το κάναμε εμείς, αλλά μια φίλη μας μας είπε, η Μελίνα μας είχε πει για δύο γνωστούς της που πήγαν σε μια καφετέρια και ζητήσαν την ποτήρια. Κλασικός τύπος ανθρώπων σε καφετέρια, ο κλέπτης έτσι. Και εγώ δεν έχω πάρει καμπάρι. Οχ, είναι τραπέζι! Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι ακόμη δεν είχαμε μάθει πως μπαίνουν ακριβώς στο κέντρο τα γράμματα. Οπότε αν δείτε είναι λίγο στην άκρη. Να πω κάτι, συγγνώμη. Αυτό είναι από τις αγαπημένες μου σκηνές στο κανάλι. Αλήθεια. Και μας πήρε, παιδιά, άπειρες φορές να γυρίσουμε αυτή τη σκηνή. Λίγο, δείτε. Που λες, εγώ έχω ξεκινήσει γιατί έκανα μόνο αυτά. Δεν μπορώ να τις θέσω. Θυμάσαι πόσες φορές το έχω γυρίσει. Όχι, όχι, να σχολιάσω κάτι εκτός βίντεο. Έχουμε ντυθεί εμείς καλά και καλά που καμισάκι και καλό παντελόνι. Κάτσα. Θέλω να βάλω λίγο στο σημείο που είναι με τα πατατάκια. Εκεί που πάω να στα πάνω. Α, δεν κατάλαβα το κάνεις. Συγγένει σε κατρακύλα. Και που λες κάνω δίαιτα. Αλλά γενικά. Από. Δεν μπορώ να αυτά. Ήω, φτάνει τόσο, όμως άλλο. Να πάμε λίγο πιο πάνω. Ναι.
Πάμε σε αυτό εδώ το βίντεο. Λέγεται, σας είπαμε ψέματα. Όταν είχα γυρίσει από την Αργεντινή, κάναμε απέσιο Photoshop σε κάποιες φωτογραφίες και είπαμε και καλά ότι σας είπαμε ψέματα. Ήταν και η Κατερίνα μαζί και να τα αποδεικτικά στοιχεία. Πολλοί δεν κατάλαβα το αστείο. Είχαμε σχόλια που λέγανε ψέματα, λένε, είναι Photoshop. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα σας έχουμε ένα βίντεο το οποίο είναι λίγο διαφορετικό. Βασικά σας είπαμε ένα μεγάλο ψέμα. Και είμαστε και πολύ σοβαρές σήμερα να είμαστε. Για όσους δεν το ξέρετε, η Αντωνία το καλοκαίρι πήγε στην Αργεντινή. Αλλά δεν πήγα μόνη μου, όπως όλοι νομίζετε. Το μαλλί μου δεν ξέρετε. Η Κατερίνα έπρεπε να ταξιδέψει incognito. Incognito. Σε ανώνυμη περίπτωση. Αλλά στο τέλος καταφέραμε να βγούμε τη selfie. Δεν θα μπορούσαμε να την είχαμε κόψει χειρότερα. Η περιοχή λοιπόν εκεί λέγεται Βόκα. Είναι γενικότερα πολύ εξαθλειωμένη και κλέβουν πάρα πολύ. Τα ήξερα γιατί τα πέρασα. Περπάτησα αυτά τα μονοπάτια. Η φωτογραφία αυτή είναι κομμένη. Και η γραμμική είναι επιπλέον. Δεν θυμάμαι αυτήν. Έβαλα κι εγώ κασκολάκι για να ταιριάζω έτσι. Τον είπα Μπέντζα αντί για Μπέντζα. Κατερίνα, πες για το λάμα. Δεν μπορώ, πού έχουμε βάλει την Κατερίνα να λέει τις ιστορίες. Συναντήσαμε σε κάποια φάση ένα λάμα. Εκεί δεν μας το είχα χέψει. Αυτό είναι σχετικά από τα καλά. Ναι, όντως, πολύ καλό Photoshop. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις στην Κατερίνα, αφήστε τις κάτω στα σχόλια για να σας απαντήσει. Μπορούμε να κάνουμε ένα Q&A. Πώς θα πέρασα στην Αργεντινή. Το βίντεο λέγεται πώς να χρησιμοποιήσετε έναν γλόμπο. Νομίζετε ότι ο γλόμπος είναι ένα άχρηστο αντικείμενο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν γυάλα για τα ψάρια σας. Αν δεν κάναμε ψαράκια. Oh god. Δεν έχετε πόλη για να προσφέρετε φαντατάκι στους καλεσμένους. Πάτε στον γλόμπο. Καλό. Τώρα με τον γλόμπο μπορείς μόνος σου να μαντέψεις το μέλλον σου. Μωρό πλάνο. Όταν ο καλός σας φέρνει λουλούδια, βάλτε τα στον γλόμπο. Τι γλυκό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το βάλω μέσα στο γλόμπο. Τι! Δεν μου φέρεις λουλούδια! Φλάκα! Πάμε να δούμε ένα τελευταίο. Πώς να αναδείξετε το ταλέντο σας. Θα ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερό μας ταλέντο, αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε πιο πολύ. Ποιο? Που φυσικά είναι ο χώρος. Είμαστε τέλειες στο να κάνουμε μαγικά κόλπα. Καλησπέρα σας! Θα καλύψουμε την Κατερίνα. Αυτό και με το μαρέσκο. Στην κουβέρτα Κατερίνα θα φοράει γυαλιά ηλίου. Δείτε! Θα την καλύψω και όταν θα πείσω την κουβέρνη Κατερίνα θα έχει εξαφανιστεί. Αυτό μ' αρέσει, μπερδεύτηκα. Εμφανίσιους, εξαφανίσιους! Να πω κάτι, μερικά από τα παλιά είναι full cringe, αλλά μερικά είναι καλά. Ναι, κάποια φαίνεται και από μικρά πραγματάκια ότι κοιτούσαμε κάποιες λεπτομέρειες. Αυτά. Καλή αλλαγή χρονιάς. Είπαμε καλή χρονιά, θα πάμε στο επόμενο. Ναι. Ελπίζουμε να τύχετε το φλουρί στη Βασιλόπιτα. Εμένα το τυχαίνει πάντα η μαμά μου, οπότε δεν έχω κάνει λυπίδες. Το εύχομαι σε εσάς όμως. Στο περσινό βίντεο τους είχαμε πει ότι γράψτε μας σχόλια αν κερδίσετε το φλουρί. Και εμείς δεν ξέρουμε αν το κερδίσαμε επειδή ακόμα δεν έχει φτάσει η μέρα. Και εγώ τι είχα κερδίσει. Αλήθεια. Πέρσι το κέρδισα, ναι. Μπράβο, εγώ δεν νομίζω. Δεν το κέρδισα. Να πούμε το ίδιο και φέτος. Ναι. Να το ξανακάνουμε και φέτος. Ωραία. Τελευταίο βίντεο για το 2019. Έφυγε άλλο μια χρονιά. Μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας τα social media και τα προσωπικά μας κανάλια όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?